ήταν μια μέρα γιορτής για τη Νέα Δημοκρατία και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έδωσαν βροντερό παρόν για να δείξουν ότι θέλουν την παράταξή μας ισχυρή και ενωμένη. Στο μέτρο που συνέβαλα κι εγώ για να αποκτήσει ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία, είμαι υπερήφανος και για μένα αλλά κυρίως για όλους μου τους συνεργάτες και για όλη την ομάδα. Καταφέραμε μέσα σε λίγες εβδομάδες, ξεκινώντας κυριολεκτικά από το μηδέν, χωρίς μηχανισμούς, χωρίς βουλευτές, χωρίς τη δυνατότητα να κινητοποιήσουμε κόσμο στην επαρχία, μόνο με τη δύναμη των ιδεών, υπολογίσιμο ποσοστό, διψήφιο, όπως ήταν από την αρχή ο στόχος μας, και να καταστήσουμε βροντερή την παρουσία των ιδεών μας μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να συγχαρώ τους συνυποψηφίους μου για ένα πολύ ωραίο προεκλογικό αγώνα. Δεν είχε τις εντάσεις περιγράφονται. Σε γενικές γραμμές ήταν κόσμιος, αξιοπρεπής και ενωτικός. Και πιστεύω ότι συμβάλαμε τελικά όλοι σε αυτό. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον πρώτο νικητή των εκλογών, τον Βαγγέλη Μεμαράκη. Διότι αντικατοπτρίζει τον σεβασμό της παράταξης σε έναν άνθρωπο που την υπηρετεί για πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Και φυσικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επάξια κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση και να διεκδικεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στον επαναληπτικό γύρο της 10ης Ιανουαρίου. Θεωρώ ότι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. Είχα πει από την περασμένη εβδομάδα, από ό,τι ερωτήθηκα, ότι πιστεύω στον νόμο του Σόλωνος, ο οποίος έλεγε στην αρχή Αθήνα ότι εκείνος ο οποίος δεν λαμβάνει θέση στα πράγματα όταν υπάρχουν δύο μερίδες, πρέπει να χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα. Γι' αυτόν τον λόγο και χωρίς αυτό που θα πω να εκλειφθεί όσους με τίμησαν την εμπιστοσύνη τους, οι πολίτες δεν μπορούν να καθοδηγούνται, έχουν δική τους άποψη, έχουν δικαίωμα να την εκφράζουν όπως νομίζουν και είναι απολύτως σεβαστοί από μένα. Εγώ όμως οφείλω να πω ότι εγώ προσωπικά στην κάλπη της 10ης Ιανουαρίου θα στηρίξω την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι λόγοι είναι κυρίως τρεις. Πρώτον, γιατί πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα για την ανανέωση και στην παράταξη και στη χώρα. Χρειάζεται να γυρίσουμε σελίδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, παρουσίασε μια συγκροτημένη υποψηφιότητα με θέσεις, απόψεις και αρχές. Διότι θεωρώ σημαντικό, δύο άνθρωποι από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, από την δεξιά εγώ, από το κέντρο Κυριάκος, να μπορούμε να συναντηθούμε, να εκφράσουμε κοινές πολιτικές, να συνεργαστούμε, να φτιάξουμε την κεντροδεξιά στην πράξη. Και βέβαια, με αυτή την έννοια, να εκφραστεί το σύνολο της παρατάξεως υπό έναν αρχηγό που νομίζω μπορεί να μας εκφράσει όλους. Και τρίτον, διότι δεν ξεχνώ ότι κατά τη διάρκεια της προηγουμένης διακυβερνήσεως η συνεργασία με τον Κυριάκο υπήρξε άψογη και μπορέσαμε μαζί να υλοποιήσουμε σειρά μεταρρυθμίσεων εξαιρετικά επιτυχημένες που είχε ανάγκη η χώρα. Φυσικά τονίζω ότι η λογή δεν δεσμεύει κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μου και φυσικά τιμώ και σέβομαι τον Βαγγέλη Μεμαράκη, του οποίου επίσης υποψηφιότητα είναι μια δυνατή υποψηφιότητα και εφόσον εκλεγεί αρχηγός θα τον υπηρετήσω με πίστη και αφοσίωση σεβόμενος την εντολή του λαού της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχατε επικοινωνία με καμία ερώτηση, παρακαλώ πολύ, μόνο δήλωση.